Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε μουσικά σήμερα. Είναι η εκπομπή «Τα πρόσωπα και η πόλη», η οποία θα μεταδίδεται από τη τηλεόραση του Best. Μια εκπομπή που θα αναδεικνύει διάφορες πτυχές της ζωής της πόλης και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει με έναν καλλιτέχνη, τον κύριο Αναστάσιο Πάπα, που είναι δάσκαλος στο Δημοτικό 2 της Πάτρας. Κύριε Πάπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Βέβαια το Δίο, το οποίο να πούμε ότι έχει χαράξει τη δική του ιστορία στα τοπικά δρόμενα, στα τοπικά μουσικά δρόμενα. Πείτε μας λίγο για την μέχρι τώρα πορεία σας στο Δίο ως δάσκαλος. Έχετε πολλά χρόνια συμμετοχής, έτσι? Αρκετά. Η συνεργασία μου με το Δίο ξεκίνησε το 1995, αμέσως μετά από την επιστροφή μου από τις σπουδές μου στο Λονδίνο, στην Πάτρα. Με ένα μικρό διάλειμμα 2 ετών, διδάσκω από το 1995 ανελιπώς. Είναι αρκετά χρόνια, όπως βλέπετε. Έχουν περάσει από κοντά σας πολλές γενιές σε μουσικών, έτσι? Υπάρχουν κάποιοι που έχουν διακριθεί? Ναι. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές μου οι οποίοι πέτυχαν σε ακαδημίες του εξωτερικού και έχουν κάνει και καριέρα. Κάποιοι πιο χαρακτηριστικοί είναι η Νεφέλη Μούσουρα, η οποία κάνει μια διεθνή καριέρα και στο εξωτερικό και με συχνές εμφανίσεις και στην Ελλάδα και στο μέγαρο της μουσικής στην Αθήνα. Γενικότερα, το Δίο έχει αγκαλιαστεί από την πόλη. Ποια είναι η αίσθησή σας? Κοιτάξτε, το Δίο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και διέπεται από όλους τους κανόνες που διέπεται και κάθε κοινωνικό φορέας που απαρτίζεται από ανθρώπους. Είναι δύσκολες οι εποχές και αυτό είχε αντίκτυπο και στο Δίο και από πλευράς δυναμικού παιδιών, μαθητών δηλαδή, αλλά και από πλευράς εκδηλώσεων και εκτός της οικονομικής κρίσης. Ήταν και αυτά τα δύο-τρία χρόνια με το COVID, το οποίο στην ουσία γονάτισε κάθε καλλιτεχνική παρουσία και διοργάνωση στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει και μάλιστα θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία για την Πάτρα και για το Δημοτικό Δίο, γιατί συνεργάζεται, που στα πολιτιστικά έχει αναλάβει η κυρία Κατερίνα Γιαννοπαναγιώτη και βοηθάει πάρα πολύ. Έχει ένα μεράκι να δημιουργήσει συναυλίες, να δημιουργήσει πολιτιστικά δρόμενα στην Πάτρα. Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ, ο κύριος Λουκάς Θάνος, ο οποίος είναι και συνθέτης και μουσικός και είναι και χορογράφος, σκηνοθέτης, ο οποίος και αυτός κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα συναυλιών και μερικές φορές χρησιμοποιεί και συνεργάτες μου από το Δημοτικό Δίο, όπως και εμένα. Και αυτά αρχίζουν και λίγο ξυπνάνε πάλι τα καλλιτεχνικά νερά στην Πάτρα. Και με αποτέλεσμα τα δύο τελευταία χρόνια να έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές συναυλίες και με πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από πλευράς κόσμου, όπως λέω και πέρσι και φέτος το καλοκαίρι, που είχαμε κάνει την Αυγουστιάτικη πέρσι, Πανσέλινο, και την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου φέτος στην Αχάια Κλάους, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από πλευράς κόσμου των συμπολιτών μας. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Σας έχει αγκαλιάσει πραγματικά το κοινό? Το διαπιστώσαμε και από την προσέλευση στην Αχάια Κλάους και στις δύο συναυλίες, αλλά και από την τελευταία σας παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο, που αναγκαστήκατε να δώσετε μια επιπλέον συναυλία. Ήταν τριήμερη τελικά η παρουσία σας. Σας έχει αγκαλιάσει πραγματικά το κοινό της Πάτρας. Πού οφείλεται αυτή η εξωστρέφεια? Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σας λέω ότι πιστεύω ότι είναι αυτό το γεγονός ότι αρχίσαμε πάλι όλοι μας να βγαίνουμε λίγο έξω. Παρά την οικονομική κρίση, παρά τα χίλια προβλήματα που υπάρχουν. Είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε ανάγκη να βγούμε έξω μετά από τα χρόνια κλεισίματος. Έλαβα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό όταν δημιουργούσα και το πρόγραμμα των τελευταίων δύο χρόνων στις συναυλίες μου, γιατί ήθελα να βάλω πιο ανάλαφρα κομμάτια. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό, ας πούμε, crossover πρόγραμμα, που στο ένα πόδι πατάω στην κλασική μουσική, στο άλλο όμως πατάω στη jazz, πατάω στη rock, πατάω μέχρι και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και έχει ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος αυτό το μενού εντός εισαγωγικών του προγράμματος, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αγαπητό και από τον κόσμο και να διασκεδάζει, να περνάει πραγματικά καλά. Μπορούμε να πάμε και στο επόμενο βίντεο να το δούμε.
Ήθελα να μου πείτε και λίγο για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγετε τα κομμάτια. Βλέπουμε να συνεπάρχει το κλασικό με το μοντέρνο. Πείτε μας λίγο για αυτή σας την επιλογή. Καταρχήν, όπως σας είπα στην προηγούμενη ερώτησή σας, προσπαθώ να είναι ένα πρόγραμμα σαν να φιλοξενώ καλούς φίλους και τους κάνω να δείπνω και προσπαθώ να φτιάξω ένα ευρύ μπουφέ που να βρουν όλοι οι καλεσμένοι μου κάτι να γευματίσουν που να είναι της όρεξής τους. Από την άλλη, είναι και πιο γενικό έτσι, αυτό το κλίμα και στην Ευρώπη το βλέπεις, ότι οι συναυλίες πλέον αρχίζουν και έχουν μια μίξη πολλών ειδών μουσικής. Φεύγουμε δηλαδή από τα στερεότυπα, από τα στεγανά, ότι να, μια συναυλία κλασικής μουσικής, μια συναυλία rock, μια συναυλία jazz, μια συναυλία pop. Αρχίζουν και ενοποιούνται όλα, ίσως και σημεία των καιρών, δεν ξέρω πού θα δείξει αυτή η ζήμωση και πού θα μας οδηγήσει. Μέχρι ώρας όμως συνάδω κι εγώ σε αυτόν τον δρόμο, γιατί μου αρέσει. Μου αρέσει αυτός ο πειραματισμός. Έχει και ένα παιδευτικό χαρακτήρα όλο αυτό, να εκπαιδεύσει λίγο το κοινό. Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Το αμιγώς κλασικό πρόγραμμα μερικές φορές είναι λίγο δυσκολοχώνευτο. Και ειδικά αν έχεις μια συναυλία μόνο με κλασικούς συνθέτες. Οπότε είδα αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την απήχηση και προσπαθώ πάντα όμως με τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζει ένας κλασικός μουσικός, όλα τα είδη της μουσικής, να διαβαίνω αυτό τον δρόμο. Το κοινό τι σας λέει, το ζητάει όλο αυτό, σας απευθύνει και αυτό το μήνυμα, ότι θέλω να μπω στα μονοπάτια της μουσικής. Ναι, εκ των υστέρων ναι, γιατί όταν έρχονται δεν έχουν συνηθίσει τέτοια προγράμματα, οπότε περιμένω θα είναι ένα πρόγραμμα από αυτό που περιμένω από ένα κλασικό πιανίστα. Μετά έρχονται και με βρίσκουν και μου λένε πραγματικά ότι περάσαμε πολύ καλύτερα από όσο νομίζαμε και τι ωραία που ήταν και να το ξανακάνουμε. Οπότε τα παίρνω εγώ αυτά τα μηνύματα από το κοινό και φροντίζω να πορευτώ ανάλογα. Αναμένετε επίσης να παίξετε και στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προσδοκάτε από αυτή την παρουσίαση? Το ίδιο, να περάσει καλά ο κόσμος. Είναι το ίδιο πρόγραμμα με ένα λίγο πιο διευρυμένο μουσικό σχήμα. Από αυτό που είδαν οι συμπολίτες μας την προηγούμενη Τρίτη και Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Δηλαδή θα έχουμε ακόμα ένα solo τσέλο, το οποίο θα είναι ο Κωνσταντής ο Σφέτσας και θα παίξει το solo τσέλο στο Bohemian Rhapsody των Queen. Και θα μας βοηθήσει και ο Δημήτρης Σουκαράς, ο οποίος έχει παίξει επανειλημμένα και στην Πάτρα, κλασικός κιθαρίστας. Για τις ανάγκες της συναυλίας θα παίξει ηλεκτρική κιθάρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση επίσης να μπαίνουν κάποια σύγχρονα στοιχεία σε κλασικά κομμάτια. Αυτή η επιλογή πού οφείλεται, είναι μια διαφορετική οπτική ανάγνωση του ίδιου καλλιτέχνη? Κοιτάξτε, το άβατο, το στεγανό ήταν το να αλλάξεις νότες. Δηλαδή η ερμηνεία είναι υποκειμενική. Οι νότες στην κλασική μουσική είναι δεδομένες και ποτέ κανείς δεν τολμούσε να τις ακουμπήσει. Με τη δικαιολογία όμως της διασκευής, όχι πλέον του ιδίου του κομματιού, αλλά της μεταφοράς ενός κλασικού κομματιού στο χώρο της jazz, αυτό σου δίνει το δικαίωμα να μπορέσεις να επέμβεις και στο κείμενο. Βέβαια, τέτοιο εγχείρημα έτσι είναι σαν μια πολύ λεπτή και δύσκολη εγχείρηση και χρειάζεται να γίνεται με πάρα 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 πολύ προσοχή. Βέβαια, κάθε καλλιτέχνης έχει και τις μουσικές του επιρροές. Οι δικές σας ποιες είναι, αλήθεια? Έχω επιρροές από όλα τα είδη μουσικής, γιατί έχω παίξει όλα τα είδη μουσικής. Έχω παίξει από ελληνική λαϊκή μουσική παλιά όταν ήμουν στο στρατό, rock, pop, τώρα τελευταία jazz και φυσικά κλασική που ήταν το κύριο αντικείμενο της ενασχόλησής μου όλη μου τη ζωή, την μουσική. Επειδή σας έχει τύχει να σας παρακολουθήσω, έχετε κάνετε σκηνή αναφορά στον Keith Jarrett. Ναι. Ο Keith Jarrett είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά που κάνουμε. Μάλλον εμείς ταιριάζουμε πάρα πολύ με αυτά που έχει κάνει αυτός. Γιατί απλούστατα, ενώ ξεκίνησε σαν ένας κλασικός καλλιτέχνης, είχε όλη τη μουσική παιδεία της κλασικής μουσικής,
Με αποτέλεσμα να έχει γράψει ο ίδιος και να έχει βγάλει και να είναι και σημεία αναφοράς στη διεθνή δισκογραφία CD με έργα Bach και μάλιστα σε πιάνολα και σε τσέμπαλο. Επομένως, γνωρίζει και αυτός και τις δύο μουσικές πάρα πολύ καλά και ισορροπεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αυτό για μένα ήταν μεγάλο δέλεαρ να ακολουθήσω και εγώ δειλά σε αυτά τα βήματα, αυτού μεγάλη καλλιτέχνη. Από Έλληνες συνθέτες, ποιοι σας έχουν επηρεάσει περισσότερο? Χατζηδάκης, ο Θεόδωρος Αντωνίου, ο οποίος τον χάσαμε κάποια χρόνια πριν. Και είχα και τη τιμή να γράψει και να συνθέσει ένα κονσέρτο και να το αφιερώσει σε μένα. Ο Κυριάκος Φέτσας, ο οποίος είναι ένας συνθέτης που έχει πολύ στενή σχέση με την Πάτρα, δεδομένου ότι, όπως είχα πει και στην συναυλία αυτή που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο και προλόγησε το κομμάτι του που παίξαμε στην συναυλία, έγινε η πρώτη παρουσίαση το 87 στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας επί Θάνου Μικρούτσικου. Επομένως, αυτοί οι καλλιτέχνες με έχουν επηρεάσει, αλλά είναι οι καλλιτέχνες και οι οποίοι, αν κοιτάξετε το έργο τους, θα δείτε ότι και αυτοί πατάνε σε περισσότερες από δύο βάρκες ταυτόχρονα. Πατάνε και στην τζαζ και μουσικές στην και στην τζαζ και στην πιο σύγχρονη. Και να σας πω κάτι, ειδικά τα σύνορα πλέον μεταξύ σύγχρονης τζαζ, δηλαδή μουσικής που γράφεται τώρα, και σύγχρονης κλασικής, πλέον είναι δυσδιάκριτα, για να μην σας πω ότι δεν υπάρχουν. Έχουν ενοποιηθεί αυτές οι μουσικές. Πιστεύετε ότι η ελληνική τζαζ έχει παρουσία μέχρι και σήμερα και σε τι επίπεδο? Έχουμε κάνει κάποια εξέλιξη στο... Έχουμε καταπληκτικούς μουσικούς. Έχουμε καταπληκτικούς μουσικούς. Ίσως το κοινό δεν ζητάει τόσο πολύ αυτή τη μουσική στην Ελλάδα, αλλά είναι υψηλότερο του επίπεδου. Όπως έχουμε στην κλασική μουσική μουσικούς οι οποίοι στέκονται στο διεθνές στερεόμα, έχουμε και στην τζαζ. Ισχύει αυτό. Η τζαζ σκηνή όμως απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι πιο ψαγμένο, θα λέγαμε, το κοινό της ελληνικής τζαζ. Τι βλέπετε? Ξέρετε, είναι ένα είδος μουσικής το οποίο βέβαια, okay, έχει ένα στίγμα, αλλά είναι όπως και η κλασική μουσική. Η κλασική μουσική έχει ένα εύρος 400 χρόνων και συνεχίζεται βέβαια, έτσι. Και δεν είναι δυνατόν να πεις δεν μου αρέσει η κλασική μουσική, γιατί είναι σαν να λες δεν μου αρέσει το φαγητό γενικά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια περίοδος, ένα συνθέτης, μια τεχνοτροπία της κλασικής μουσικής, η οποία να μην είναι συμβατή με οποιοδήποτε άκουσμα όλων των ακροατών και χωρίς να έχουν καμία απολύτως εκπαίδευση ακουστική ή θεωρητική γύρω από την κλασική μουσική. Το ίδιο ακριβώς ή και με την τζαζ. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ένα ακόμα βίντεο μουσικό. Βεβαίως. Thank you.
Λέγαμε πριν για το Φεστιβάλ της Πάτρας, όπου τα πρώτα του χρόνια είχαν αναδείξει κάποιους μουσικούς. Πιστεύετε σήμερα αναδεικνύονται αντίστοιχα μουσική? Και αν όχι, τι έχει φταίξει για αυτό μέσα από το φεστιβάλ το συγκεκριμένο? Μου είπατε πριν. Η ανάδειξη, θα σας πω, ανάδειξη μουσικού, ανάδειξη οποιοδήποτε καλλιτέχνη ή οποιοδήποτε ανθρώπου που εξασκεί ένα οποιοδήποτε επάγγελμα, δυστυχώς δεν είναι τόσο απλή και μονοδιάστατη υπόθεση. Παλιά έφτανε να κάνεις κάτι επαναστατικό, κάτι που να τραβήξεις τα μάτια και τα βλέμματα των υπευθύνων και των, που διαχειρίζονται το χώρο σου, και μπορούσες να κάνεις καριέρα μετά από μια συναυλία ή από έναν καλό ποδοσφαιρικό αγώνα. Πλέον δυστυχώς υπάρχει ένα σύστημα, κάτι το ίντερνετ, κάτι managers, κάτι οικονομική κρίση, που τα έχει κάνει πολύ πιο δύσκολα. Και ίσως δεν θα ήθελα να μπω καν στην διαδικασία τώρα να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι φυσικά ευθύνη ούτε του Φεστιβάλ της Πάτρας. Η Πάτρα, με το δυναμικό που έχει, το καλλιτεχνικό, το οικονομικό, σαν μια επαρχιακή πόλη, θεωρώ ότι έχει πάλι επαναπροσδιορίσει το στίγμα της στο ελληνικό στερέωμα μουσικό, και ευαδίζει πλέον με πάρα πάρα πολύ γρήγορα και αισιόδοξα βήματα προς τα μπροστά. Πάντως, ένας νέος καλλιτέχνης, κακά τα ψέματα, σήμερα έχει περισσότερους διάβλους επικοινωνίας με το κοινό, πιο εύκολους. Το αναγνωρίζετε αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Ναι. Στην τεχνολογία, βέβαια. Έτσι. Ισχύει. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει έτσι μια διαδικασία. Βάζουμε όλα τα ρούχα στο πλυντήριο και γίνεται ένας μήλος και δεν καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Ακριβώς αυτή η υπερπληροφόρηση κάνει πάρα πολύ δύσκολο να σου μείνει κάτι στο αυτί. Μπορείς να ακούσεις οποιονδήποτε θέλεις, μπορείς να ακούσεις ό,τι είδος μουσική θες. Επομένως, από όλη αυτή την πληροφόρηση βομβαρδίζεσαι και στο τέλος σου μένει μια ζαλάδα. Δεν θυμάσαι καν τι άκουσες. Το γεγονός και ότι παλαιότερα υπήρχε και δισκογραφία. Δηλαδή, πήγαινε ο άλλος στο δισκάδικο, αγόραζε το CD. Ακριβώς. Υπήρχε αυτή η μαγεία με τον καλλιτέχνη. Το γεγονός ότι αυτό δεν υπάρχει αυτό, έχει επηρεάσει γενικότερα την καλλιτεχνική παραγωγή, πιστεύετε? Βέβαια, βέβαια. Και η πειρατεία μέσω του ίντερνετ και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δυστυχώς, ενώ σε πρώτο βαθμό παρουσιάζουν το δέλεαρ του, εντάξει, δεν θα δώσω 15 ευρώ να πάρω το CD, το κατεβάζω σε 5 λεφτά και το έχω και το ακούω. Αλλά δυστυχώς οι μετασεισμικές δονήσεις αυτών των πράξεων μας έχουν οδηγήσει σε ένα διέξοδο που πλέον δεν είναι εύκολο να υπάρξουν ούτε παραγωγές, ούτε συναυλίες, γιατί ο άλλος, αφήστε που το κοινό έχει γαλουχηθεί από τα μίντια, ακούγοντας τα πάντα διορθωμένα, έτσι, γιατί πλέον είναι επαγγελματίες αυτοί που κάνουν και βγάζουν τη δουλειά τους και στο YouTube και γενικά σε όλες τις πλατφόρμες. Και τα ακούν σε μια εξειδανικευμένη μορφή, χάνοντας όμως τη μαγεία ακόμα και αυτού του λάθους και του στραβοπατήματος και του σαρδάμ του ηθοποιού, αλλά που αυτό κάνει αυτό που λέμε live performance, την ζωντανή ερμηνεία. Επειδή έχετε πολύ μακρά εμπειρία και έχετε πάρα πολλές συναυλίες, από την εμπειρία σας, το κοινό της Πάτρας έχει μουσική ωριμότητα και πώς το βλέπετε? Βεβαίως. Και έχει όχι μόνο όχι μουσική ωριμότητα, αλλά έχει και μουσικό ένστικτο, μουσικό κριτήριο, και δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις. Αν πας να το κοροϊδέψεις, είτε να του δώσεις ένα προϊόν το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσες να βγάλεις εσύ, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να γελάσεις, το καταλαβαίνει και σου γυρίζει την πλάτη και ίσως και μόνιμα. Το ίδιο σήμερα λένε και για το θέατρο, ότι γενικότερα οι παραστάσεις που παίζονται στην Πάτρα είναι βαρόμετρο η Πάτρα για το αν θα πάει πολύ καλά μια παράσταση ή όχι στο καλλιτεχνικό πεδίο. Πού πιστεύετε, πού το αποδίδεται ότι είναι τόσο, θα λέγαμε, όριμο και τόσο ψαγμένο το κοινό της Πάτρας? Κοιτάξτε, πρέπει να είναι, βέβαια πρέπει να βγαίνουν από τις καταβολές στην ιστορία της Πάτρας, σαν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προς το εξωτερικό. Τόσα χρόνια έτσι μας συνέδεε με την Ιταλία, με την Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε. Ήταν το λιμάνι που μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε. Και τα Επτάνησα, όλη η κουλτούρα αυτή βοήθησε, συντέλεσε. Βλέπετε το θέατρό μας, υπάρχουν όλα αυτά τα. Πολλές φορές, είτε είσαι σε κάποια πόλη της Ιταλίας, είτε είσαι σε κάποια σοκάκια, ειδικά της παλιάς Πάτρας, νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα έχει μεγάλη σημασία. Πάντως, γενικότερα υπάρχει και η άποψη ότι σε αντίθεση με άλλες πόλεις της χώρας, ας πούμε η Θεσσαλονίκη, δεν έχει την ίδια μουσική η Πάτρα. Δεν έχει αποκτήσει δηλαδή να επιβάλλει τους δικούς της μουσικούς. Είναι σωστό. Τι έχει παίξει ρόλο σε αυτό? Ναι, είναι δύσκολη ερώτηση. Να απάντηση τη γνωρίζω, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω αποκωδικοποιημένα. Όχι, μάλλον κωδικοποιημένα, χωρίς να θέλω να βάλω το χέρι ακριβώς πάνω στην απάντηση, γιατί δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Υπάρχει ένα δίπολο.
στην τέχνη, το Θεσσαλονίκη Πάτρα, συγγνώμη, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Και μαζί με όλες αυτές τις δυσκολίες που σας ανέφερα προηγουμένως, έχει μικρύνει πάρα πολύ η πίτα. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να μπεις σε διάφορα μουσικά ή καλλιτεχνικά κυκλώματα ώστε να σε προωθήσουν και να μπορέσεις να έχεις και εσύ μια ίση ευκαιρία σαν κάποιον μαθητή, ας πούμε, σπουδαστή που τελείωσε από τη δραματική σχολή του Δύο Αθηνών ή από το Δύο Αθηνών ή από το κρατικό Δύο Θεσσαλονίκης. Ήθελα να πάμε και στο θέμα της πανδημίας που το αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας. Επηρέασε όλη τη μουσική παραγωγή κατά ψέματα και ήταν για όλους μια δοκιμασία. Σε μουσικό επίπεδο, πιστεύετε άλλαξε κάτι, δόθηκε μια ευκαιρία στο να γίνει αυτό που λέμε επανεκκίνηση στη μουσική λόγω της πανδημίας? Δύο χρόνια είχαμε απαραξία. Ναι, ναι. Αν έγινε επανεκκίνηση που κάποιοι προέβλεπαν ενδεχομένως. Θα σας πω. Έγινε καλλιτεχνικά, έγινε και κάτι καλό. Όλες αυτές, ακριβώς επειδή οι συνεργασίες που γινόντουσαν live, ζωντανά, έγιναν πλέον μέσω ίντερνετ και είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να γίνονται με συνεργασίες όπου έβλεπες, ας πούμε, ένα συγκρότημα ή ακόμα και, δεν θυμάμαι ποιο έργο είχα δει, ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, το οποίο έγινε αποκλειστικά με μίξη των media. Δηλαδή, έπαιρνε την παρτιτούρα ο κάθε μουσικός. Ο ένας ήταν στο Άμστερνταμ, ο άλλος ήταν στην Μελβούρνη. Έγραφε το part το δικό του, βάσει κάποιου μουσικού μπούσουλα που είχε σταλεί σε όλους. Και γινόταν μια μίξη, έτσι, ένα μοντάζ, και έβγαινε ένα πολύ ωραίο μουσικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, έγιναν πειραματισμοί, προχώρησε η μουσική εκεί. Και αν λάβουμε υπόψη τη δίψα του κόσμου πλέον να ξαναγεμίσει τις αίθουσες συναυλιών, να βγει έξω, ίσως έχουμε την ευκαιρία, αν μας δοθεί από τις άλλες δυσμενείς συνθήκες της κοινωνικής μας ζωής, και μιλάω την οικονομική, όλες αυτές τις σχέσεις μας με την Τουρκία, τον πόλεμο πάνω στην Ουκρανία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας καταδυναστεύουν το πνεύμα και μας κάνουν μια καραντίνα ατομική. Δηλαδή είμαστε μέσα, είμαστε έξω από το σπίτι, αλλά και πάλι νιώθουμε ότι κάποιος μας έχει κλείσει, μας έχει φυλακίσει. Εάν μας αφήσουν αυτοί που αποφασίζουν, οι σοφοί εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, για το μέλλον αυτού του πλανήτη, να ζήσουμε, νομίζω ότι η κοινωνία θα ανακάμψει και θα δημιουργήσει πάλι. Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο βίντεο για την εκπομπή μας. Thank you.
Τελικά η μουσική είναι ένα καταφύγιο για τις δύσκολες στιγμές. Τι βλέπετε, τι αφαντάζεστε? Είναι σαν να σας είχα σε μια συζήτηση που είχα πριν από μια εβδομάδα με τον drummer του, αυτού του συγκροτήματος, ας πούμε, και τον πατρινό επίσης και πολύ γνωστό και ταλαντούχο μουσικό, τον Σωτήρη τον Ντούβα. Πηγαίνοντας στην πρόβα, συζητήσαμε το πόσο τυχεροί είμαστε που κάνουμε αυτή τη δουλειά και δημιουργούμε αυτή τη ροζ φούσκα μας και αντιμετωπίζουμε προβλήματα ρυθμού ή νότας ή φράσης ή ερμηνείας και όχι τα πραγματικά προβλήματα τα οποία σε ισοπεδώνουν στην καθημερινότητα. Ναι, είναι μεγάλο καταφύγιο. Πείτε μου και λίγο για τα μελλοντικά σας σχέδια. Τι ακριβώς ετοιμάζετε για φέτος? Μετά τη συναυλία που έχουμε αυτή την Πέμπτη στο Μέγαρο Μουσικής, υπάρχει μια συνεργασία μέσω του ΔΥΠΕΘΕ. Ακόμα βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο θα είναι μια σύμπραξη, δεν θέλω να σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά μουσικής και θεάτρου, με ένα πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος θα συμπράξει μαζί μου. Και αυτό μία μικρή περιοδία, συν αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε, θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα το πάμε την Άνοιξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και θα γίνει και μία περιοδία κατά διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορα φεστιβάλ. Πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει γενικότερα τη συναυλία σας, είναι η συνύπαρξη κλασικού και μοντέρνου. Εγώ έτσι το έχω εισπράξει ως, ως θεατής και στη συναυλία σας. Ένα κομμάτι το οποίο έτσι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην τελευταία σας συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο ήταν το In the Body της Τσάκα Καν. Πείτε μου λίγο για αυτή την επιλογή. Ναι, ναι. Όχι στο Δημοτικό Θέατρο, αυτό ήταν στην Πανσέλινο του Σεπτέμβρη. Ναι, ναι. Στα Χάια Κλάους. Στα Χάια Κλάους, ναι. Αυτό ήταν... ένα μυσταγωγικό κομμάτι, να λέγαμε. Με τη συναυλία αυτή είχαμε παίξει ένα κομμάτι με τον συνάδελφο, τον πιανίστα, τον κύριο Χρήστο Παπαγεωργίου και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για μπις. Και όπως παίζαμε αυτό το κομμάτι του, ήταν του Ρίτσαρ Ρόντνεϊ Μπένετ, ένα έτσι funk στο ίδιο στυλ, έπαιξε λίγο το αρχικό ρίφ, ας πούμε, τις πέντε νότες χαρακτηριστικές αυτού του κομματιού που θα ακούσουν οι τηλεθεατές σε λίγο. Και λέω, δεν το βάζουμε μέσα. Και κάναμε γρήγορα μια διασκευή, η οποία μάλιστα έγινε και μέσω Sibelius και μέσω ίντερνετ. Γράφαμε, έγραφε αυτό στην Αθήνα, έγραφα εγώ εδώ στο σπίτι στην Πάτρα. Και το κάναμε πρόβα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το In the Body αυτό είναι της Τσάκα Καν από μια ταινία, νομίζω του 87, με τίτλο Breakdance. Αυτό δείχνει ότι η καλή μουσική μπορεί να συνυπάρξει με την καλή μουσική από οποιοδήποτε είδος, αρκεί να υπάρχει και ένας καλλιτέχνης που σέβεται όλα τα είδη της μουσικής. Κύριε Πάπα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, στα πρόσωπα και η πόλη. Ήταν πολύ αναλυτικά τα όσα μας είπατε, πολύ διευκρινιστικά και έδειξαν και ποιο είναι και το μέλλον της μουσικής σε τοπικό επίπεδο για το επόμενο διάστημα. Μακάρι, και εγώ κύριε Λιόπουλε σας ευχαριστώ και σας εύχομαι στην πρεμιέρα καλή επιτυχία και να πάει πολύ καλά η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να δούμε το Ain't Nobody από το κλείσιμο στην Αχαία Κλάους. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι.